Πάντως σίγουρα δεν είναι κατεπήγον να τροποποιείται ο νόμος και να αποφασίζει η Βουλή ότι ο διοικητής ΣΕΙΠ δεν έχει πτυχίο. Όπως επίσης δεν μπορεί να είναι κατεπήγον το να καταργούνται τελευταία στιγμή τα εργατικά δικαιώματα όσον αφορά τις δικαιολογημένες σημεία πωλήσεων. Δικαιολογημένο των απολύσεων, ναι. Αυτά τα δύο νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι προφανώς δεν πρόκειται για κατεπήγον τα ζητήματα. Αλλά για μια εξυπηρέτηση κομματικοποίησης του κράτους και εξυπηρέτηση συμφερόντων του ΣΕΒ. Το ένα ήθελε να βάλει τον δικό του άνθρωπο, ο κ. Μητσοτάκης. Δεν είχε μια σημασία τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας όταν το γνωρίσει. Σημασία έχει ότι υπήρχε ένας νόμος, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε στη Βουλή ότι δεν θα τροποποιηθεί ο νόμος για τα προσόντα του διοικητή της ΕΥΠ. Και πριν Αλέκτρο να λύσει τρεις, ήρθαν στη Βουλή με τροπολογία, Παρασκευή μεσημέρι μάλιστα, για να μην πουλήσει τα μέσα ενημέρωσης. Και αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση σε ένα σημαντικό θεσμό εθνικής ασφάλειας ο διοικητής να μην έχει πτυχίο. Θίγοντας και το θεσμό της εθνικής ασφάλειας, προφανώς κάνοντας μας ρεζίλια στο εξωτερικό, και από την άλλη μεριά αποδεικνύοντας ότι δεν έχει καμία σημασία τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Αυτό ως πρώτη κίνηση της κυβέρνησης, να μας αποδείξει ότι δεν έχει καμία δέσμευση και καμία αξιοπιστία ο λόγος του Πρωθυπουργού στη Βουλή, είναι συντακτικό να γίνει τον πρώτο μήνα. Και να έρχεται ως τροπολογία στο πόδι, ενώ λίγες μέρες πριν είχαμε ψηφίσει το νομοσχέδιο του επιτελικού κράτους που. Δήλωση του κ. Γεραπετρίτη ήταν ότι πλέον δεν θα έχουμε κατεπήγοντα, θα έχουμε διαβούλευση και θα έχουμε μια ολοκληρωμένη προετοιμασία με συναφή άρθρα στα νομοσχέδια ως προς το θέμα. Καμία συνάφεια. Από την άλλη. Προχειρότητα, αλλά έντονη κομματικοποίηση. Μια δεξιά συντηρητική αντίληψη, η οποία δεν την είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Από την άλλη. Μας γυρίζει πίσω ως νοοτροπία αυτό, κύριε. Από την άλλη, κύριε Φάμελ, επειδή ήσασταν μέλος της προηγούμενης κυβέρνησης, οφείλετε να παραδεχτείτε και εσείς ότι μέσα σε ένα μήνα η Νέα Δημοκρατία έχει φέρει πάρα πολλά νομοσχέδια. Τη διαδικασία τη συζητήσατε, εξέφρασα και εγώ προβληματισμό σχετικά. Και εσείς, έξι μήνες, δεν είχατε διορίσει γενικούς γραμματείς κέρια υπουργεία. Δηλαδή, από τη μία, οι άλλοι ήρθαν έτοιμοι. Εσείς είχατε και δυσκολίες στο πρώτο εξάμηνο μεγάλες που όλοι τις θυμόμαστε. Αλλά αργήσατε σε κάποια πράγματα και αργήσατε πάρα πολύ και ενδεχομένως αυτό να σας τύχησε. Καταρχήν, πρέπει να σας πω ότι η εντολή που μας είχε δώσει ο ελληνικός λαός δεν ήταν να διορίσουμε τα δικά μας παιδιά γενικούς γραμματείς ή συμβούλους ή διευθυντές του γραφείου του Πρωθυπουργού ή διοικητές ΣΕΙΠ. Η εντολή μας είχε δώσει η κοινωνία σε εμάς το 2015 ήταν να βγει η χώρα από τη χρεοκοπία και το μνημόνιο και έπρεπε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν μέσα στη δίνη της χρεοκοπίας, με τρόικα εσωτερικού και τρόικα εξωτερικού, για να τα βγάλουμε πέρα σε ένα πολύ σκληρό εκβιασμό. Και μάλιστα εκείνη την περίοδο θυμάμαι, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Βούτσης, είχε επιλέξει και είχε εισηγηθεί να καταργηθούν οι διορισμένοι πολιτικά, κομματικά εγκατεστημένοι γενικοί γραμματείς των περιφερειών και να πάμε στους ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους των υπηρεσιών αυτών. Όπως μετά ο Χριστόφορος Βερναρδάκης εισηγήθηκε να υπάρχει το Μητρό Στελεχών στο Δημόσιο. Άργησε έτσι αυτό το ώστε, μητρό, όμως θα το παραδείξει. Ναι, αλλά με τη διαδικασία της κανονικής νομοθέτησης και όχι με τη διαδικασία της πίσω πόρτας και της κατάργησης οποιοδήποτε προβλέψεων διαφάνειας. Διότι εγώ στο πρώτο νομοσχέδιο, αυτό που είδα από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν εισηγείται κατάργηση του ΑΣΕΒ για να πάρει εκτενιάτρο ο κ. Βορύδης. Αυτό δηλαδή έχει κάποια σχέση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, έχει κάποια σχέση με την καλή νομοθέτηση, έχει καμία σχέση με την αξιοκρατία και τη διαφάνεια. Ή να μπαίνουν διευθυντές γραφείων υπουργών χωρίς πτυχίο, ή μετακλητοί, 400 τόσοι να είναι χωρίς πτυχίο, μα μη βγει διευθυντή. Συγχωρέστε με, αλλά αυτά εμένα με ξενίζουν και στο επίπεδο της ευρωπαϊκής συζήτησης. Δεν υπάρχει αυτό το κλίμα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να εφαρμόζει ακραία συντηρητικές επιλογές που αμφισβητούν, αν θέλετε, μια δημοκρατική διαδικασία εξέλιξης του ΑΣΕΠ. Η διάβγεια, η διαβούλευση, το open go. Αυτά εξελίχθηκαν στη χώρα μας 40 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση. Δημιουργήθηκαν, αν θέλετε, με μια συνένεση και άρχισαν να λειτουργούν και αισθάνεται μια ασφάλεια κοινωνία. Διότι πέστε μου, σας παρακαλώ, πριν από λίγο μια εβδομάδα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των παιδιών που μπήκαν στο Πανεπιστήμιο. Τα παιδιά αυτά που μπήκαν στο Πανεπιστήμιο, ξέρετε τι ακούσαν την Ελληνική Βουλή? Ότι δεν πρέπει να έχει πτυχίο για να γίνει διοικητή στην ΕΥΠ. Ακούσαν ότι δεν πρέπει να έχει πτυχίο για να γίνει μετακλητό, για να γίνει διευθυντή γραφείου. Αλλά ακούσαν και ότι δεν άξιζαν να μπουν στο πανεπιστήμιο γιατί χαμήλωσαν οι βάσεις. Εδώ λοιπόν που τώρα αμφισβητείτε μία δόμηση τη κοινωνία μα σε βάση αξιών, στη βάση τη διαφάνεια και το αμφισβητεί πολύ άσχημα η Δημοκρατία που δεν το είχε πει προεκλογικά. Δεν είχε μιλήσει για κομματικοποίηση του κράτου. Δεν είχε μιλήσει για κατάληψη δομών. Και μάλιστα για αυτό το περίεργο τώρα το σενάριο τη σκιά που λέει ότι η ΕΥΠ θα κάνει συμβάσεις με όλες τις υπηρεσίες και θα έχει ανθρώπους ή θα έχει συνδέσεις να παρακολουθεί τι στις δομές του δημοσίου. Στο Υπουργείο Παιδείας, λέει, τι θα κάνει η ΕΥΠ. Θυμίζει άλλες εποχές είναι. Είναι ένα ερώτημα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ ακόμα και τώρα και στον συνάδελφό μου, ο οποίος είναι δίπλα, και στους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, ζητώ να επιστρέψουν στην διαδικασία της κατοχυρωμένης δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος.
Και σήμερα στη Βουλή συζητάγαμε για πράγματα τα οποία πάλι γίνονται με διαδικασίες που δεν ακολουθούνται οι συνήθεις διαγωνισμοί. Όπως και στο θέμα της ΔΕΗ που συζητάγαμε προηγουμένως. Υπάρχει μια προτεραιότητα. Θα ήθελα να φτάσουμε γιατί. Ναι, ναι. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχει μια προτεραιότητα στην επικοινωνία και όχι στην ουσία στη Νέα Δημοκρατία. Τα πρώτα νομοθετήματα δεν αλλάξανε δομές και λειτουργίες του κράτους. Απλά εγκαταστήσαν ένα πολύ ισχυρό μηχανισμό δίπλα στον Πρωθυπουργό που διοικεί και ελέγχει τους υπουργούς, περιορίζοντας ακόμα και το δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας στους υπουργούς, με όλα αυτά που σας είπα για τους μετακλητούς και την παραβίαση των αρχών της διαφάνειας. Σε κάθε περίπτωση, εγώ λέω ότι ακόμα και τώρα πρέπει πολύ σύντομα να επιστρέψουμε στις διαδικασίες της διαφάνειας, της διάβγειας, της διαβούλευσης. Κύριε Φάμελε, να πάμε στη ΔΕΗ που είναι ένα θέμα που αφορά τον κόσμο και αφορά και την τσέπη του. Ρίξατε τη ΔΕΗ στα βράχια. Μάλιστα. Αυτό είναι το άλλο σενάριο της επικοινωνίας και όχι της ουσίας. Προσέξτε, την περίοδο 10-15 η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ και οι κυβερνήσεις που είχαμε εκείνη την περίοδο αύξησαν την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος 60%, αποφάσισαν με το σενάριο της μικρή ΔΕΗ να πουλήσουν και υδροελεκτρικά εργοστάσια και παραγωγικές μονάδες, αποφάσισαν να πουλήσουν την πλειοψηφία του δικτύου υψηλής ή υπερυψηλής τάσης του ΑΔΜΙΕ και ανέβασαν πάρα πολύ και τους μη τακτοποιημένους λογαριασμούς λόγω του χαρατσιού που είπατε και εσείς προηγουμένως ότι μπήκε, αλλά και λόγω της μεγάλης μείωσης του οικογενειακού εισοδήματος. Την περίοδο 15-19 η ΔΕΗ, η τάχατες χρεοκοπημένη, μείωσε κατά ένα δισεκατομμύριο τα δάνειά της, μείωσε η τιμή του ρεύματος 12%, ακυρώθηκε το σενάριο της μικρής ΔΕΗ και δεν πουλήθηκαν υδροηλεκτρικά, κατήργησε το σενάριο του ΑΔΜΙΕ που θα είχε κατά πλειοψηφία πολιθεί και βάλαμε πλειοψηφία του δημοσίου σε όλα τα δίκτυα και κατοχυρώσαμε λοιπόν το δημόσιο έλεγχο στα δίκτυα αλλά και στην διαδικασία, αν θέλετε, του ενεργειακού σχεδιασμού. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα για τη ΔΕΗ που όμως δεν είναι αυτά που παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία οικονομικά. Καταρχήν, όταν λέμε ταμιακό έλλειμμα, καλό είναι να προσέχουμε λίγο αυτή την ορολογία, διότι είναι άλλο η λογιστική ζημία που ήταν πράγματι 900 εκατομμύρια το 2018, όπως ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 225 το 2013, όπως ήταν 400 το 2008 και όπως ξέρετε δεν είχε κάποιο πρόβλημα αυτό στην ισορροπία της ΔΕΗ. Και είναι άλλο η ανάγκη ρευστότητας. Γιατί το ταμιακό έλλειμμα σημαίνει ότι κάποιος πήρε τα λεφτά του ταμείου. Και εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Η ανάγκη ρευστότητας λοιπόν προσδιορίζεται κατά περίπου 300 εκατομμύρια. Κύριε Φάμελε. Τα 300 εκατομμύρια λοιπόν τα οποία λείπανε και χρειάζονται να δοθούν μέχρι το τέλος του 19 δεν αποτελούν επίλυση του ουσιαστικού προβλήματος της ΔΕΗ, για το οποίο δεν έχει τίποτα κυβέρνηση, για το πώς θα είναι βιώσιμη, μακροπρόθεσμη, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με νέες τεχνολογίες, με, αν θέλετε, διεύρυνση στα Βαλκάνια. Γι' αυτό δεν έχει πει τίποτα ο κ. Χατζηδάκης. Άρα η αριστεία. Μίλησε για Εξεταστική Επιτροπή. Ότι θα προτείνει να γίνει Εξεταστική Επιτροπή. Πάμε να κάνουμε λοιπόν για το πώς φτάσαμε, τη ΔΕΗ. Σας αφήνω να εκτεθείτε. Μα δεν μου απαντήστε. Προσπαθούμε να κάνουμε λοιπόν μια σοβαρή συζήτηση. Σοβαρή για το πώς θα έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εξεταστική Επιτροπή για τη ΔΕΗ θα συμφωνήσετε να κάνουμε. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το πώς θα έχουμε μια αξιόπιστη ΔΕΗ, βιώσιμη, μακροπρόθεσμα, μειώνοντας τη τιμή του ρεύματος όπως έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και κρατώντας το δημόσιο έλεγχο στα δίκτυα, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που αύξησε τη τιμή του ρεύματος και παραχώρησε ιδιοκτησία είτε μέσω του μικρής ΔΕΗ είτε μέσω του ΑΔΜΙΕ, αναρωτιέται για εξεταστική. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής. Υπουργού, από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον δεν θα συμφωνήσετε. Αστραπές δεν φοβάται. Αφού δεν φοβάστε, γιατί η πολιτική ευθύνη για την υπερχρέωση της ΔΕΗ και για το μεγάλο πρόβλημα που έχει η ΔΕΗ ανήκει εξ ολοκλήρου στη Νέα Δημοκρατία και σε ένα ποσοστό και στο ΠΑΣΟΚ που είχε τότε τον Υπουργό τον κύριο Μανιάτη. Όμως δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή το θέμα που πρέπει να συζητήσουμε είναι το εξής. Τι θέλει να κάνει ο κύριος Χατζηδάκης, το είπε στη συνέντευξή του της Κυριακής. Θέλει να κάνει τη ΔΕΗ ελκυστική και να έχει κερδοφορία για να μπορέσει να ιδιωτικοποιηθεί και να πουλήσει ποσοστά της. Ταυτόχρονα τι θέλει να κάνει, ξεκάθαρα το έχει πει. Θέλει να πουλήσει ολόκληρο ή κομμάτι του ΔΕΔΙΕ, δηλαδή του δικτύου ενέργειας. Φανταστείτε λοιπόν μια χώρα που θέλει να υποστηρίξει τη μετάβασή της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να πουλήσει ένα φυσικό μονοπόλιο, εθνικό κεφάλαιο, στοιχείο της εθνικής ανεξαρτησίας, που είναι το δίκτυο. Αυτό τώρα είναι εθνικά σοβαρή στάση που λέει η Νέα Δημοκρατία και είναι και επενδυτικά σοβαρή στάση. Τι κατόρθωσε όμως αυτό που κάνει ο κ. Χατζηδάκης, το είπε προηγουμένως ο κ. Αδαμίδης. Χωρίς να βάλουν ούτε ένα ευρώ σε επενδύσεις ιδιώτες πάροχοι, χωρίς να προσλάβουν ούτε ένα εργαζόμενο, έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν το κόστος του ρεύματος σήμερα από 15 έως 20% χωρίς να χάσουν ούτε ένα πελάτη. Και αν το κρατήσουν στο 11% που είναι οι πρώτες αυξήσεις που ακούσαμε σήμερα, 11% είναι η πρώτη αύξηση που ανακοινώθηκε από ιδιώτη πάροχο, μπορούν να πάρουν και πελάτες από τη ΔΕΗ. Δηλαδή ο κ. Χατζηδάκης αυτό το οποίο μας κατηγορεί
το δίνει πλουσιοπάροχα στους ιδιώτες, αυξάνοντας το κόστος για τους πολίτες, γιατί έχουμε υπολογίσει ποιο είναι το κόστος αύξησης για τον πολίτη. Και να σας το πω, ένα νοικοκυριό το οποίο πληρώνει περίπου 280 ευρώ το τετράμινο, δηλαδή 140 ευρώ το δίμηνο, θα έχει μια αύξηση τάξη των 60 ευρώ. Αυτό είναι περίπου 20%. Ένα νοικοκυριό το οποίο έχει λίγο μικρότερους λογαριασμούς θα φτάσει περίπου στο 15 με 16% αύξηση. Όμως οι επαγγελματίες, να σας πω παραδείγματα. Ένα στεγνοκαθαριστήριο, ένα αρτοζαχροπλαστείο, μια καφετέρια, ένα κτίριο γραφείων, μια μικρή κλινική, ένα ξενοδοχείο. Θα έχουν καθαρή αύξηση στην τιμή της ενέργειας 12% στα βιβλία τους, καθαρή αύξηση, και μάλιστα με το ΕΤΜΕΑΡ κάποιοι συζητάνε ότι η αύξηση θα φτάσει πάνω από το 20%. Είναι το πώς αγαπάει η Νέα Δημοκρατία τη μεσαία τάξη. Το πρώτο μέτρο που επιλέγει η Νέα Δημοκρατία να κάνει είναι να χαρατσώσει με περίπου 500 με 600 εκατομμύρια, ταυτόχρονα καταναλώνοντας και τα έτοιμα. Τι λέει ο κ. Χατζηδάκης, θα πάρουμε από τα 200 με 300 εκατομμύρια. Είναι ένα νέο χαράτσι, είναι τόσο μεγάλες που είναι ένα νέο χαράτσι, κύριε Φάμελ. Θα πάρει ο κ. Χατζηδάκης ταυτόχρονα τα 200 με 300 εκατομμύρια εξοικονόμηση από το ΦΠΑ, που το κατόρθωσε η προηγούμενη κυβέρνηση, ναι, ήταν δικαίωμα της κοινωνίας να απολαύσει αυτή τη μείωση. Θα καταναλώσει τα 200 περίπου εκατομμύρια που έχει ο λογαριασμός στον ΝΑΠΕ, το ΕΤΜΕΑΡ, το οποίο να σημειώσω για να δούμε και τις ευθύνες, γιατί μιλάμε για εξεταστικές. Το 2015 ο λογαριασμός στον ΝΑΠΕ ήταν μείον 800 εκατομμύρια. Ελληματικός 800 εκατομμύρια, και τώρα είναι 200 εκατομμύρια πλεονασματικός. Το παραδέχεται ο κ. Σεντζάκης και λέει θα το χρησιμοποιήσουμε. Εγώ λέω λοιπόν να τα εξετάσουμε όλα. Γιατί να μην τα εξετάσουμε? Και αυτό λέω ότι καθαρός ουρανός στις τραπέζες φοβάται. Όμως προσέξτε, για τους καταναλωτές, οι οποίοι πληρώνουν περισσότερα, ποιος θα απολογηθεί? Δεσμεύτηκε η κυβέρνηση ότι δεν θα υπάρχει αύξηση για τους καταναλωτές. Σας βεβαιώ λοιπόν ότι θα υπάρχει περισσότερο από 15% αύξηση σε όλους τους επαγγελματίες, μικρομεσαίους, βιοτέχνες και σε όλους τους παραγωγούς. Η οποία δεν ισοσταθμίζεται από τις μειώσεις, λέτε. Αυτό δεν ισοσταθμίζεται, όχι βέβαια, γιατί παίρνει στο καθαρό παραγωγικό κόστος. Γιατί το ΦΠΑ, όπως γνωρίζετε, στα λογιστικά βιβλία δεν είναι άμεσο κόστος για τις επιχειρήσεις. Ναι. Δηλαδή, είτε στο κόστος του καταναλωτή θα μπει, άρα θα αυξηθούν και κάποια προϊόντα, ναι, και κάποιες υπηρεσίες, είτε θα μειωθεί ο συντελεστής βιωσιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Και μετά μας μιλάνε οι άριστοι ότι αγαπάνε την επιχειρηματικότητα. Μα εγώ θεωρώ ότι φθονούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί εξυπηρετούν μόνο κάποια πολύ μεγάλα συμβόλαια δικά τους. Γιατί οι μεγάλοι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και αυτοί που εποφθαλμιούν τα σημικά, το δίκτυο δηλαδή, ναι, τα υδροελεκτρικά, δεν είναι μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δεν είναι μεσαία τάξη. Είναι πιθανά αυτοί που στήριξαν τον κύριο Μητσοτάκη για να βγει και τώρα ξεπληρώνει συμβόλαιο. Για μένα είναι ξεκάθαρο. Με πολιτικούς όρους προφανώς. Μάλιστα. Κύριε Κατρίνη, πώς βλέπετε εσείς τα της...